Δεν μου λέτε, για δώστε μου ένα χειροκρότημα. Πόσοι εδώ πέρα χρησιμοποιείτε Facebook? Περίμενε σίγουρα. Είναι φοβερό. Όποτε ρωτάμε με το Βίνωνα σε ένα μέρος πόσοι χρησιμοποιούν Facebook, ο περισσότερος κόσμος χειροκροτάει σε χαμηλή ένταση. Σαν να μας λένε, ναι, χρησιμοποιώ, αλλά λίγο, κοίτα. Οι άλλες φορές χειροκροτάνε έτσι. Ντρέπονται. Απεναντίας όταν ρωτάμε ποιος πίνει μπάφους, καίγεται το μαγαζί. Πεχλιβάνει στον Παπακοσταντίνου βάση. Παιδιά, εγώ θεωρώ ότι έχει πλάκα το Facebook. Δεν θα κρίνω αν είναι καλό ή κακό, γιατί αυτό είναι στη σκέψη του καθενός. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι έχει πλάκα, γιατί στη χρήση του Facebook φαίνεται η προβληματική σχέση που έχουμε με τον εαυτό μας. Δεν είναι φοβερό ότι οι ίδιοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που το βρίζουν? Αυτός ο κλασικός τύπος που κράζει το Facebook με κείμενο 200 λέξεων μέσα στο Facebook. Είναι παρανοϊκό και συμβαίνει και σε μένα. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι 5 τη ώρα τα ξημερώματα στο Facebook, να βλέπω ποιοι φίλοι είναι online και να είμαι σε φάση «Get a life, λουζέρια». Και δεν είναι φοβερό ότι από αυτόν τον ωκεανό πληροφοριών και ειδήσεων που έχει το Facebook διαβάζω πάντα τη μαλακία. Σεισμό στην Κίνα, το περνάω. Φόνη στο Μεξικό, το περνάω. Χελώνα γαμάει κροκόδιλο, εδώ είμαστε. Σέρια τα θύματα στο Θιβέτ, τα λέγαμε. Σέρια το τσουνάμι στην Ιαπωνία, καλά να πάθουν οι κοντοί. Σέρια να δεις πως είναι σήμερα η άσπα. Και σερ, και like, και περιστέρι στέλνω. Μ' αρέσουν οι ξινές. Πλάκα έχει το Facebook. Αυτό που πραγματικά με τρομάζει είναι το Google. Γιατί έχει καταφέρει σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να χώνεται στη ζωή μας παντού, να έχει άποψη για τα πάντα και πολλές φορές να μην σηκώνει και αμφισβήτηση, να ρωτάει μήπως εννοούσατε. Αλλά αυτό δεν είναι μηχανή αναζήτησης, αυτό είναι η Γιάννα Κανέλη. Το Google με έναν τρόπο είναι δικαστής. Όποτε δύο άνθρωποι διαφωνούν, μπαίνει στη μέση και λέει «Αυτός έχει δίκιο». «Μα αυτά τα έχει δίκια!» Είναι πυροσβέστης. Όποτε δύο άνθρωποι διαφωνούν, εκεί που πάνε να ανάψουν τα αίματα, πάντα θα πεταχτεί κάποιος και θα πει «Κάτσε το Googler». Και ο λόγος ο πραγματικός που με τρομάζει είναι ότι έχει αλλάξει δραστικά τη ζωή μας σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα θυμάστε τον εαυτό σας πριν το Google? Για να σας δω. Βλέπω κι άλλους που δεν χειροκροτάνε, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Αλλά υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού δεν χειροκρότησε. Και μας κοιτάνε όλους τους υπόλοιπους σε φάση... Δηλαδή... Πριν το Google, αν δεν ήξερες κάτι, δεν το ήξερες. Ακριβώς! Και γι' αυτό η ίδια η πληροφορία, όχι η γνώση που είναι κάτι πιο βιωματικό, αλλά η ίδια η πληροφορία πριν το Google είχε μια αξία. Αν ήξερες πράγματα, μετρούσες. Τόσο απλά. Ακόμα και για την απειροελάχιστη πληροφορία, έπαιρνες credit. Αν ήξερες τους στίχους από το Smells Like Teen Spirit, φάζονες γκόμενα. Αν ήξερες και το μονόλογο του Samuel Jackson από το Pulp Fiction, σου καθότανε. Αν ήξερες και ότι το φως από τα αστέρια που βλέπουμε το βράδυ είναι το παρελθόν, την παντρευόσουν, σου γράφαν και ένα τριόροφο. Τώρα, τράβαμε κορίτσι στην παραλία να της πεις το όνομα ενός αστεριού. Πριν τελειώσεις, πες να βγάλει το κινητό και να σου πει «Βασικά, Μιχάλη, αυτό είναι η Αφροδίτη». Επίσης, πριν το Google μπορούσες να μαντέψεις ή να καταλάβεις ποιος φίλος σου είναι έξυπνος. Να πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας έχει διαβάσει όλη την ευρωπαϊκή ιστορία. Του πούστη! Είναι έξυπνος! Τώρα, δεν ξέρω ποιος φίλος μου είναι πιο έξυπνος. Ξέρω ποιος έχει την πιο γρήγορη σύνδεση. Και επίσης, αν θυμάστε, πριν το Google, ο κάθε φίλος στην παρέα είχε έναν ρόλο. Είχε έναν τομέα γνώσεων στον οποίο ήταν ο ειδικός. Ήταν ο man που έπαιρνες τηλέφωνο αν ήθελες να μάθεις κάτι. Δεν ήξερες κάτι από σινεμά. Έπαιρνες τον μαν που ήξερε από σινεμά. Τον σινεμάν. Υπάρχει χώρος για όλα τα αστεία. Μόνο φουντούλιστα τα λέει. Πού στη φουντούλη στην κινηματογράφηση πήρες χειροκρότημα?
Και τον έπαιρνε στο σινεμάν και του έδινε μια εντελώς απροσδιόριστη περιγραφή του στυλ. Έλα ρε, πώς τη λέγανε αυτή που πήγε με τον άλλο στην ταινία με εκείνο που βγήκε τότε. Την έχω δώσει αυτή την περιγραφή, που είναι περιγραφή για όλες τις ταινίες. Και παρόλα αυτά αυτός μου απάντησε Σάντρα Μπούλοκ. Και είχε και δίκιο. Τώρα πια, αν δεν θυμάσαι κάτι ή κάποιον, απλά το γκουγκλάρεις και σε δευτερόλεπτα το ξαναθυμάσαι. Πριν το Google, αν δεν θυμόσουνα κάποιον, απλά πάθαινες 4 εγκεφαλικά. Καθώς ήσουν με τον κολλητό σου ώρες και κεγόσασταν λέγοντας ατάκες του στυλ «Δεν τα είχα, δεν τα είχα». «Ρε μαλάκα, το πρωί δεν το λέγαμε». «Ρε, δεν φεύγουμε από εδώ, μα δεν βρούμε». «Να μου το θυμηθείς, έχει σίγμα μέσα». Και 18 μέρες μετά τον έπαιρνε στις 8 τα ξημερώματα και σου λέει «Έλα ρε, Σαλπικίδης». Αυτός το έβαλε και αυτό ήταν «Ναι ρε, δεν στο έλεγα ότι έχει σίγμα». Και υπήρχε και κάτι άλλο. Υπήρχε στη ζωή μας αυτή η γαμημένη ποίηση που υπάρχει στο λάθος, στο σφάλμα, στο να πιστεύεις κάτι το οποίο δεν είναι αλήθεια. Ήταν αυτή η υπέροχη εποχή που πιστεύαμε ότι η κοκακόλα έχει κοκαίνη. Ότι τα γαριδάκια έχουν πετρέλαιο και ότι οι μπαταρίες φορτίζουν στην κατάψυξη. Αυτή η φοβερή εποχή που η μαμά μας τάιζε ψάρι για να βλέπουμε καλύτερα. Δεν μας άφηνε να παίξουμε Game Boy για να μην πάθουμε επιληψία. Και όποιο παιδάκι έκανε το αλήθωρο του λέγανε «Μην το κάνεις, θα μείνει για πάντα!» Άκουψε μα! Έχει γνωρίσει κανείς αλήθωρο να το ρωτήσει πώς το έπαθες και να το πει «Το έκανες τα δηματικά». Τώρα πια, αν δεν ξέρεις κάτι ή κάποιον, απλά το γκουγκλάρεις και σε δευτερόλεπτα ξέρεις τι είναι. Πριν το Google, αν δεν ήξερες κάτι, υπέθετες. Το τι θα μπορούσε να είναι με όσες γνώσεις πίστευες ότι κατέχεις. Γάμισε τα, χαοτικό! Εγώ, για παράδειγμα, όταν ήμασταν μικροί με την παρέα μου, δεν ξέραμε ότι το λιγκουίνι είναι ζυμαρικό. Και το βάλαμε κάτω. Ένας είπε ότι από το όνομα είναι εξάρτημα αυτοκινήτου. Είπατε, ρε Κώστα, τι έχει τα μάξι, δεν βλέπεις. Χάλασε ο πολλαπλασιαστής και μου έκαψε το λιγκουίνι. Αν ήταν ο Βίρονας, θα έλεγες πρόξω στα πλάγια. Ένας άλλος είπε ότι από το όνομα είναι μάλλον Ιταλικό νησί. Ότι ξέρεις, πάμε αντίπαρο 5 μέρες, τα σπάμε και για τσιλάρισμα 2 μέρες λιγκουίνι. Αλλά τελικά τους έπεισα εγώ ότι ήτανε πουλί. Είπατε, ρε, εσύ κοίτα στην κλιματαριά, έχει κάνει φωλιά ένα μικρό λιγκουίνι. Και αν δεις διπλανή μαμά του που είναι μεγάλη. Το λιγκού. Υπάρχει χώρος για όλα τα αστεία. Αλλά το χειρότερο και το σημαντικότερο μάλλον δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ότι εξαιτίας του Google θα εξαλειφθεί η έννοια της διαφωνίας από τον πλανήτη. Γιατί το Google σου δίνει στα πάντα μία απάντηση. Οπότε καμία διαφωνία με τον συνάνθρωπό μας δεν μένει μετέωρη. Και φοβάμαι ότι στο μέλλον θα μαζεύομαι με την παρέα μου σε σπίτι κολλητού και δεν θα έχουμε με τι να διαφωνήσουμε. Τι πιάνετε τη φάση. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτές τις φοβερές συζητήσεις που κάνουμε όταν είμαστε μεγάλη παρέα σε σπίτι φίλου. Τις ξέρετε. Που μία ώρα μιλάμε στην κουζίνα ενώ μαγειρεύουμε, μία ώρα μιλάμε στο σαλόνι ενώ πίνουμε και 5 ώρες μιλάμε στην εξώπορτα ενώ φεύγουμε και κάνει και αντίλαλο η πολυκατοικία. Και ο κύριος Κώστας από τον 5ο μαθαίνει ότι η πεθερά της Γιώτας είναι καριόλα. Αυτές τις φοβερές συζητήσεις που δεν έχουν ποτέ κανέναν ιρμό. Ξεκινάμε να μιλάμε για την πολιτική κατάσταση. 15 λεπτά μετά σφαζόμαστε για το αν ήταν έγκυρη η τάπα του Βράνκοβιτς. Και επειδή δεν έχουν κανέναν ιρμό, αν μας διακόψουν από τον μας το όλοι. Ρε μαλάκα, πού είχαμε με ναι. Μήπως την κλασική ιστορία με τον Κώστα και τη Σύση. Όχι ρε, μετά από αυτό. Μήπως εκεί που είδαμε στο Παγκράτη το Μάνου Τσάο. Όχι ρε, μετά από αυτό. Μήπως εκεί που ο Μιχάλης έκλεψε 4 λούκοζεϊτ και φώναζε Λούκο, Λούκο. Όχι ρε, μετά από αυτό. Και πάντα δεν υπάρχει κάποιος που θέλει να θυμηθεί και δεν δέχεται βοήθεια και είναι σε φάση «Μη μιλάς, θα θυμηθώ μόνος μου! Μη μιλάς!» Και καταλήγει στο μπαλκόνι να κόβει βόλτες. Ένας άλλος δεν προσπαθεί να θυμηθεί σε ένα καλή σερβιτόρο που είναι «Έλα ρε μαλάκα, που είχαμε». Αλλά πραγματικά δεν είχε σημασία να βρούμε που είχαμε μείνει. Γιατί με τους φίλους μας είχαμε τσακωθεί, είχαμε αγαπηθεί και είχαμε γελάσει. Είχαμε αυτό που λέμε μια ολοκληρωμένη σχέση. Και με τρομάζει ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως στο μέλλον να μην μπορώ να το κάνω τόσο εύκολα. Και ο λόγος που με τρομάζει είναι ρε παιδιά, ότι πολλές φορές εγώ όταν διαφωνώ το κάνω επίτηδες!
επειδή θέλω να τσακωθώ. Δεν θέλω να έχω δίκιο. Θέλω αίμα. Όταν ρωτάω το Βίρονα στο μηχανάκι ποιο δρόμο θα πάρουμε για να πάμε πιο σύντομα στο κέντρο, είναι μόνο και μόνο για να μου πει κάτι που δεν θα το ακούσω και να του πω «Ε, είσαι μαλάκας!» Γιατί το κάνω επίτηδες! Γιατί εμείς οι άνθρωποι πολλές φορές επίτηδες διαφωνούμε για να διατυπώσουμε ένα άλλο παράπονο. Μπορεί να λέμε στο σύντροφό μας «Γιατί δεν μου κόβεις λεμόνι» και να εννοούμε «Γιατί δεν με αγαπάς». Μπορεί να λέμε «Γιατί δεν έβγαλες το σκύλο βόλτα» και να εννοούμε «Θέλω να μείνω 5 λεπτά μόνος να κλάσω». Στην Κλανιά συνδεθήκαμε Δεσποινής. Μια μισή ώρα βγάζουμε τη ψυχή μας εδώ πέρα. Στο Κλανίδι λυγίσατε. Δεν έχετε καρδιά εσείς. Πέτρα έχετε. Όλες σας! Πρόβλημα. Έχουμε γονείς απόψε εδώ. Για κάντε, θέλω να μου κάνετε ένα πώς είστε γονείς, να σας ακούσω. Μέσα στο πάθος. Θέλω να μου κάνετε και ένα πώς είστε παιδιά. Δεν έχετε γίνει ακόμη γονείς. Κάποια εκεί δεν ήταν σίγουρη. Τώρα περιμένω τα αποτελέσματα. Και τώρα θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πόσοι από εσάς εδώ πέρα έχετε παράπονο από τον τρόπο με τον οποίο σας μεγάλωσαν οι γονείς σας. Για να σας δω. Οι υπόλοιποι 7 χρόνια ψυχοθεραπεία. Κάθε εβδομάδα ατομική, group therapy, gestalt. Το έχετε λυμένο δηλαδή, ε. Εγώ έχω, ρε! Εγώ πιστεύω ότι οι γονείς μου, μεγαλώνοντάς με, κάνανε λάθη. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν ότι δεν τους συγχωρώ τους ανθρώπους. Κι εγώ όταν θα κάνω παιδί, μεγαλώνοντάς το, λάθη θα κάνω, 100%. Γιατί το λάθος είναι μέρος της διαδικασίας, σίγουρα. Αλλά εξίσου πιστεύω ότι κάποια από τα λάθη που κάνανε οι γονείς μας, μεγαλώνοντάς μας, ερήμην τους, μας κάνανε καλό. Όπως για παράδειγμα το ότι μας βάζανε να διαβάσουμε με το ζόρι, μας κλείνανε στο δωμάτιο, μας παίρνανε όλα τα παιχνίδια και μας λέγανε «Για να βεβαιωθώ ότι θα διαβάσεις». Ιδιοφυής κίνηση. Ότι δηλαδή εμείς θα ήμασταν σε φάση «Δεν έχει παιχνίδια στο δωμάτιο». Μου την εφέρανε οι μπαγαμπόντιδες. Καμία επιλογή δεν μένει. Ας επιστρέψω στο έδρανό μου. Ας πάρω το φτεροχήνας. Και ας συνεχίσω τη μελέτη μου. Σοβαρά ρε παιδιά. Τι σκεφτόντουσαν. Το παιδί δεν χρειάζεται παιχνίδια. Το παιδί έχει τη φαντασία. Το παιδί βάζει τη ζακέτα στην πλάτη και λέει «Είμαι αεροπλάνο». Το παιδί φτύνει τα μακαρόνια στο φαγητό και λέει «Είμαι μηχανή του κοιμά». Το παιδί μπαίνει μπροστά σου όταν βλέπεις τηλεόραση και λέει «Δεν με βλέπεις, είμαι αόρατος». «Δεν με βλέπεις, είμαι αόρατος». Αν ένα παιδί θέλει να παίξει, θα παίξει. Το καταλαβαίνεις από τα μωρά που είναι στην κούνια, δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να κουνηθούν και ψυχαγωγούνται κάνοντας αυτό. Και το κάνουν για πάντα. Και γουστάρουν κιόλας! Αν μπορούσαν να μιλήσουν, θα λέγανε «Πόπο φασάρα». Αλλά οι γονείς κάποιες φορές είναι λες και αγνοούν στοιχειώδη πράγματα για το παιδί τους. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και ερχόταν φίλος ή φίλη στο σπίτι για να διαβάσουμε παρέα. Και οι γονείς μου κλείνοντας την πόρτα λέγανε την επική ατάκα «Και ήρεμα, έτσι». Και με το που κάναν μισό βήμα σαρβανιτάκι, είναι της μάνας μου! Δεν μπορείτε να έρχεται, ε! Αρβανιτάκι θέλατε! Οι άλλες φορές έκλεινε η πόρτα, αλλά νιώθαμε ότι ο γονιός είναι από πίσω και ακούει
Οπότε για ένα υπολογίσιμο χρονικό διάστημα, κανείς από τους δύο δεν έκανε τίποτα. Βλέπαμε το μελάνι στο βιβλίο να ξεραίνεται. Αν μας κάνανε κεφαλογράφημα, θα δείχνε ένα του. Μέχρι να πεταχτεί ο πιο γενναίος και να πει «Τι θες να παίξουμε?» Ο άλλος το παίζει δύσκολος. «Τίποτα. Θες να παίξουμε τους μεγάλους?» «Δεν ξέρω. Θες να παίξουμε εστιατόριο?» «Δεν πεινάω.» «Το γιατρό?» «Όχι, ανώμαλε.» «Γραφείο?» «Ναι!» Και κάποιοι από εμάς, το ξέρω, παίζαμε γραφείο. Θέλω να μου δώσετε ένα χειροκρότημα. Πώς έχετε παίξει γραφείο εδώ πέρα? Βλέπετε τους δημοσίους υπαλλήλους. Θα το εξηγήσω στους υπόλοιπους. Το γραφείο ήταν παιχνίδι unisex, το παίζαμε αγόρια-κορίτσια, ατελείωτες ώρες, πρέπει να το πω και αυτό, απίστευτη μαλακία. Αλλά τότε ήμασταν παιδιά και μας άρεσε. Ο ένας έκανε το διευθυντή, ο άλλος έκανε τον υπάλληλο και για να δείξουμε ότι είμαστε μεγάλοι φορούσαμε τα κούνια της μαμάς ή κάναμε έτσι. Ο διευθυντής υπέγραφε έγγραφα που του έδινε ο υπάλληλος και το πλήρωνε με χαρτάκια που γράφανε πάνω λεφτά. Ή κάτι αψυχολόγητα από εσά. Σα έφερε τι φωτοτυπίες που μου ζητήσατε. Μπράβο, πάρε 800 εκατομμύρια. Φτιάξε μου και ένα καφέ. Για τον καφέ θέλω αύξηση, ναι, πάρε άλλα 5 δισεκατομμύρια εκατομμύρια. Και μετά χτυπούσε το τηλέφωνο, ρωτούσε ο διευθυντής ποιος είναι. Και λέγει ο υπάλληλος, είναι από την Αμερική. Και αρχίζαμε να μιλάμε αμερικάνικα χωρίς να ξέρουμε και λέγαμε ό,τι είχαμε ακούσει από την τηλεόραση. I'm a Sarah Burger Burger. And now... Αραβικά μου βγήκαν. I love you. I'm a Sarah Burger 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 Burger. USA. Για να γυρίσει και να μας πει ο άλλος «Oh, shut up! You shut up a bitch!» Αυτό ήταν μία λέξη, το «σαραφαμπίτ». Κάποιες φορές όμως του δίναμε και σενάριο μεξικάνικου. Γιατί ερχόταν ο υπάλληλος και ειδικά αν ήταν κορίτσι έλεγε «Έχασα τα έγγραφα που μου δώσατε!» Μόνο και μόνο για να σου δώσει πάσα να πεις «Απολύες». Και αυτό ήταν πάσα για να πει «Όχι, μην μου το κάνετε αυτό! Σας αγαπώ!» Το οποίο ήταν ξεκάθαρη πάσα για φάσομα. Σοβαρά, έτσι έριξα εγώ το πρώτο μου φάσομα. Διευθυντής εγώ, υπάλληλος ο Δημήτρης. Και λέω ότι ήταν καλό αυτό που μας κάνανε οι γονείς μας, γιατί με αυτόν τον τρόπο μας αναγκάσανε να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Αυτή τη φαντασία που αργότερα ως παιδιά χρησιμοποιήσαμε σε τόσο ωραία πράγματα. Να κάνουμε στο μικρό μας αδερφάκι ή ξαδερφάκι ότι είμαστε πεθαμένοι μέχρι να βάλει τα κλάματα και μας λέει «Σέκα, σέκα!» Αλλά εμείς «Δεν μπορώ, έχω πεθάνει!» Και να το πιστεύει, το ηλίθιο! Αυτή τη φαντασία που ήμασταν αγόρια στο δωμάτιο και εκτοξεύαμε ένας τον άλλον ενέργειες. Και σε κάποια φάση η ενέργεια τελείωνε. Και ζητούσαμε ενέργεια από αυτόν που δίνει τις ενέργειες. Υπήρχε δουλειά για αυτή τη θέση. Ήταν ο ενεργειάς της παρέας. Της δικής μου παρέας ο ενεργειάς σήμερα είναι ντιλεράς. Μάλλον τον παίρνουν και του λένε «Έλα ρε, θέλω 20 ευρώ». Λέω για αυτή τη φαντασία, ρε παιδιά, που είχαμε μικρή, που μας έλεγε η δασκάλα στο δημοτικό «Ζωγραφίστε την οικογένειά σας» και ζωγραφίζαμε εμάς τόσο δούλιδες, τους γονείς μας τεράστιους και τις μαργαρίτες ψηλότερες και από το σπίτι. Εν τω μεταξύ, όλα τα παιδιά της γενιάς μου και της γενιάς σας έχουμε μεγαλώσει σε διαμερίσματα. Στην Καλυθέα, στο Χαλάνδρι, στις Τζιτζιφιές. Στη ζωγραφιά το σπίτι μονοκατοικία. Από τότε είχαμε όραμα βαθύ Πασόκ. Που αυτά τα σπίτια είχαν πάντα τρία κοινά χαρακτηριστικά. Πάντα ένα μονοπατάκι για να πας. Μία σκεπή που αντί για κεραμίδια είχε λέπια. Και μία καμινάδα που χειμώνα καλοκαίρι έβγαζε καπνό. Σε φάση πάρτε έναν αφιγραντήρα. Γιατί έβγαζε καπνό χειμώνα καλοκαίρι. Ήσουν, δεν ήσουν στο σπίτι.
Γιατί όλοι έχουμε κάνει αυτή τη ζωγραφιά που είμαστε χέρι-χέρι με την οικογένειά μας σε ένα λιβάδι και στο σπιτάκι στο βάθος η καμινάδα είχε καπνό. Ναι ή όχι. Ναι. Ρε μαλάκες, ποιος ήταν στο τσάκι. Ποιος ανώμαλος έμπαινε μεσημεριάτικα και μας έκαιγε τα κούτσουρα. Εγώ φαντάζομαι κανένα μπαμπά από δίπλα με σλιπάκι Μινέρβα. Κοτσίδα πιασμένη με λαστιχάκι από το ζαμπόν να πετάει κούτσουρα στο τζάκι και να είναι σάουνα θα το κάνει εδώ μέσα. Εν τω μεταξύ, εξίσου άκυρο σε αυτές τις ζωγραφιές και όλο το ζωικό βασίλειο. Όλα τα ζώα ήταν έτσι. Για σώμα είχαν μία λαγάνα, για πόδια τέσσερις τρίχες. Τα πουλιά τα κάναμε με δύο τρόπους, ή full profile, λες και θα μπαίνανε σε αιγυπτιακό τάφο με το ένα μάτι εδώ και ράμφος σαν κατεβασμένο καπελάκι πάρτι. Ή, για να ξεμπερδεύουμε, πάμε όλοι μαζί, τα κάναμε... Και 15 χρόνια μετά που είδαμε τη ζωγραφιά ήμασταν... Ρε μαλάκα, γιατί έχω γεμίσει τον ουρανό με κόλλους. Και γιατί δίπλα σε έναν γράφει λιγκουίνι. Κι όσο για τα ψάρια... Θυμάστε που μας είχε πει δασκάλα... Παιδιά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Τι τα κάνουμε σαν πλαγιαστό γάμα. Δεν ήταν εύκολο το γαμίδι! Μέχρι να τα μάθω, είχα γεμίσει το βυθό με οχτάρια, το σήμα του απείρου και τα ραγμένα θηλυκά χρωμοσώματα. Αλλά... Το πιο άκυρο σε αυτές τις ζωγραφιές ήταν, είναι και θα είναι ο ήλιος. Ο τύπος είχε ξεφύγει, ρε. Κάποιες φορές φορούσε γυαλιά ηλίου. Ήλιος κάγκουρας από τον κορυδαλό. Αλλά το χειρότερο, μας έλεγε η δασκάλα θέμα ζωγραφικής. Ζωγραφίστε τον κατακλυσμό του Νόε. Ζωγραφίζαμε ανθρώπους και ζώα να πνίγονται. Και ο ήλιος ήταν από πάνω έτσι. Θα πεθάνετε. Η γη θα καταστραφεί. Και το μόνο που θα επιβιώσει θα είμαι εγώ. Τα λιγκουίνι. Και το πασό. Έλα, δώστε το, δώστε το. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της παράστασης. Όχι, λέει, να κάτσουμε εδώ 4 ώρες. Θέλω να κάνω όμως μια ερώτηση πρώτα. Αγαπάτε τα πάρτι, ναι ή όχι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Κι εγώ τα λατρεύω. Έχω μια θεωρία. Πιστεύω ότι όσο πιο έντονα ζεις τα πάρτι σε νεαρή ηλικία, τόσο πιο υγιή ψυχισμό αναπτύσσεις μεγαλώνοντας. Δεν είναι αποδεδειγμένο, εγώ το πιστεύω. Ναι, γιατί... Επειδή το πάρτι σου γεμίζει τη μνήμη και την ψυχή με πάρα πολύ όμορφες αναμνήσεις και εμπειρίες. Εγώ είμαι τώρα 37. Θυμάμαι τον εαυτό μου στα 17, στα 20, στα 25, στα 30, που βγαίναμε με τους φίλους μου, πίναμε, χάναμε τον έλεγχο και κάποιο όμορφο ατύχημα συνέβαινε και άλλαζε η σεξουαλική μας κατάσταση από το off για 17 χρόνια στο on για 4 υπέροχα λεπτά. Και γνωρίζαμε συνεχώς καινούριους ανθρώπους και κάναμε one night stands με εντελώς διαφορετικά άτομα και η αντίδραση επόμενης μέρας ήταν τέλεια γιατί συνήθως το αγόρι ήταν «Yes, yes, το φάσω σαν το μωράκι» και το κορίτσι ήταν «Χριστέ μου, πήγαμε το πελικέκα». Αλλά όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει όμορφο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο χωρίς την αρνητική του εκδοχή. Είναι σαν τις δύο όψεις ενός νομίσματος. Γιατί υπάρχει ο έρωτας, αλλά υπάρχει και ο πόνος. Υπάρχουν οι 20χρονες με το φουστανάκι που κάνουν την κυκλόπη στο πλακόστρωτο. Υπάρχουν και οι 70χρονες που τις κοιτάνε και λένε «Βρωμαπότανα». Αλλά κυρίως, γιατί σε αυτό τον κόσμο υπάρχει το πάρτι και υπάρχει και η μάζοξη. Η συγκέντρωση. Η σουάρε. Ή μαζευτήκαμε και ό,τι προκύψει. Για να συνεννοηθούμε, ας το λέμε μάζοξη. Το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα αποτυχημένο πάρτι.
Ο όρος μάζοξη πιστεύω ότι επινοήθηκε από βαθιά ξενέρωτους τους ανθρώπους για να κρύψουν την αποτυχία τους. Που αν τους έλεγες, ρε εσύ ήταν ξενέρωτα στο πάρτι τους, θα σου λέγαν, δεν ήταν πάρτι, ήταν μάζοξη. Σαν να μου πείτε, ρε Μιχάλη, δεν γέλασα με το stand-up και να σας πω, δεν ήταν stand-up, ήταν performance. Δεν υπάρχει πιο νευρωτική κατάσταση διασκέδασης από τη μάζοξη. Γιατί στο πάρτι είναι η φάση που περνάς καλά. Στη μάζοξη είναι η φάση που σε πιέζουν να περάσεις καλά. Που έρχεται αυτός που την έχει οργανώσει και σου λέει «Έλα δικέ μου, selfie, selfie» και βγαίνει αυτός δίπλα σου έτσι. Και εσύ βγαίνεις δίπλα του. Με αυτό το βλέμμα το «Να πεθάνω τώρα». Σε πιέζουν να περάσεις καλά. Και ειδικά αν την έχει οργανώσει κορίτσι, παίζει να είναι φουλ αγχωμένη, να είναι όλα τέλεια και κάθε 10 λεπτά να σε ρωτάει «Περνάς καλά, περνάς καλά» και στάσεις σε φάση «Σε παρακαλώ, σε με να πάω μια μπόμπα». Ναι, την πάνω πάνω, την ξέρει, δεν με πειράζει. Και η μαλακία είναι ότι όταν πηγαίνεις σε μάζοξη δεν το ξέρεις. Σου έχουν πει ότι πας σε πάρτι. Και το καταλαβαίνεις πραγματικά την τελευταία στιγμή. Τη στιγμή που το ασανσέρ φτάσει στον όροφο που γίνεται, ανοίξεις την πόρτα, δεις τη φάση και αντί για μουσική ακούσεις το κεφάλι σου. Γι' αυτό θέλω να δώσω μια συμβουλή σε οποιονδήποτε νέο κάτω των 35 για το πώς να αποφύγει τις μαζόξεις. Και λέω κάτω των 35 γιατί ας είμαστε ειλικρινείς. Μετά τα 35 τα πάντα είναι μάζοξη. Και δεν σε πειράζει. Πάμε όμως στους νέους. Παρατήρησε τα σημάδια. Σημάδι πρώτο. Σε καλεί συμμαθητή σου που τώρα ανακαλύπτει την κνέ και τη μέταλ και αφήνει μακρύ μαλλί που βρίσκεται σε αυτό το ενδιάμεσο στάδιο του ρωσοπόντιου. Κλασική περίπτωση μάζοξης. Δεν λέω ότι θα είναι άσχημα, αλλά θα είναι μαζεμένες οι θείες του, DJ θα είναι ο πατέρας του και θα παίζει Maiden από τα ηχιάκια του λάπτοπ. Δεν πρόκειται να εξελιχθεί σε πάρτι. Στην καλύτερη περίπτωση να εξελιχθεί σε επίδειξη air guitar από τον πατέρα του, στη χειρότερη σε επίδειξη τάπερ από τον πατέρα του. Άλλο σημάδι. Ρώτησες τι ώρα θα ξεκινήσει και σου είπαν κατά τις 7 λέγαμε. Αυτό δεν είναι ούτε πάρτι ούτε μάζοξη. Είναι σπερινός. Άλλο σημάδι. Ρώτησες να φέρω τίποτα και σου είπαν όχι μωρέ, έχουμε πολλά, θα φτάσουν. Αν κανονίζαν πάρτι, δεν θα έφτανε τίποτα. Και ο Τζόνι Γουόκερ να σε καλέσει. Αν του πεις να φέρω τίποτα, θα σου πει φέρε κανένα ουισκάκι. Γιατί τελειώνουν όλα. Ξεκινάς να πίνεις μοχίτο, καταλήγεις να πίνεις κολόνια με κράμπερι. Ξεκινάς να πίνεις ουίσκι, καταλήγεις να πίνεις ασετόν με τόνικ. Ξεκινάς να πίνεις Τία Μαρία, καταλήγεις να πίνεις Τία Μαρία. Γιατί είσαι ο μόνος που πίνει Τία Μαρία. Στον πλανήτη. Και ξέρω ότι κάποιος μεγαλύτερος σε αυτό το σημείο ενδέχεται να μου πει «Εντάξει ρε Μαθιουδάκη, είσαι υπερβολικός». Και εγώ έχω πάει σε διάφορα μέρη στη ζωή μου και οι διαφορές δεν είναι όπως τις περιγράφεις. Σε τι πήγα τελικά, σε πάρτι ή σε μάζοξη. Μην ανησυχείς, εδώ είναι ο Μαθιουδάκης. Αν στο σπίτι που πήγες, στον διάδρομο που ενώνει κουζίνα με σαλόνι, δεν πέτυχες ανθρώπους να φασώνονται, πήγες σε μάζοξη. Αν στο σπίτι που πήγες μπήκες στην τουαλέτα και έκατσες τη λεκάνη, πήγες σε μάζοξη. Αν στο σπίτι που πήγες έφερες και ένα μπουκάλι βότκα, αλλά τελικά είδες τη φάση, το λυπήθηκες και το ξανακαδάτζωσες, πήγες σε μάζοξη και είσαι και κολόγιφτος. Αν όλο το βράδυ ήξερες ποιο είναι το ποτήρι σου, πήγες σε μάζοξη. Αν στο τρίτο σου ποτό κάποιος είπε «Α, είναι γερό ποτήρι ο Μιχάλης, μαζοξάρα». Αν στο σπίτι που πήγες πήρε το αυτί σου τη φράση «Πέφτει νύχτα στο Παλέρμο», πιο μάζοξη πεθαίνεις. Αν στο σπίτι που πήγες κάποιος είπε «Ρε παιδιά, έχω ιδεάρα, δεν βάζουμε μουσική», ούλτρα μάζοξη και μάλλον της ΔΑΠ. Αν στο σπίτι που πήγες κάποιος είπε «Καλά, το κριτσίνι ολικής μαζί με το γουακαμόλε τα σπάει». Μάζοξη! Και όντως τα σπάει. Αν την επόμενη μέρα που ξύπνησες δεν θυμούσουν τίποτα, επειδή δεν συνέβη τίποτα, πήγες σε μάζοξη.
αλλά κυρίως πήγε σε εμάς, όταν έζησε σε αυτή τη μία στιγμή που όλοι την έχουμε ζήσει, που κάποιος μαλάκας έβαλε να παίξει στο ηχοσύστημα το ζεμπέκικο της Ευδοκίας και όλοι κάνανε «Ότι μπήκε τώρα, ρε φωτιά θα πάρει νύχτα». Και είμαι παρέα στο αυτό που κανόνισε τη μάζα. «Έλα, Κώστα, χόρεψε!» Και ο Κώστας είπε «Όχι, μωρέ, άστο τώρα». Και η παρέα έκανε «Έλα, ρε Κώστα!» Και ο Κώστας σκέφτηκε «Ίσως τώρα είναι η στιγμή μου. Ίσως τώρα τα κορίτσια καταλάβουν πόσο ζόρικος είμαι. Ίσως τώρα τις φασώσω όλες. Και τις δύο». Και έβγαλε το πουλόβερ με τους δρόμβους που του πήρε η μάνα του. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτό που χόρεψε δεν έμοιαζε με ζεμπέκικο, αλλά με πιγκουίνο που προσπαθούσε να πετάξει. Και ο Κώστας το κατάλαβε, σταμάτησε να χορεύει και άρχισε να χτυπάει και αυτός παλαμάκια για ξεκάρφωμα. Σε φάση να χορέψει και κανένας άλλος, ρε παιδιά. Και τότε ήρθε αυτή η μαγική στιγμή που όλοι είμαστε σε κύκλο, χτυπάμε παλαμάκια και δεν χορεύει κανείς. Οπα! Τι έβαλε! Παιδιά, θέλετε να το ζήσουμε! Όλοι όμως, σας παρακαλώ για το γράφουμε! Όλοι! Όλοι και εσύ πίσω! Είστε μαζί μου σε αυτή τη θλίψη! Χειροκροτάμε το τίποτα! Μη σταματάτε τώρα που είναι αλήθεια η συμμαχία! Έλα! Πάμε! Ολάγια! Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η παράστασή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάντε ένα χαμό για τον κύριο Ναθοδωρόπουλο. Πάμε! Το κρατάμε! Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν εξαιρετικό κοινό. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Άστο να παίζει.